και συνδημότες. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στη σελίδα και να αφήσουμε στην άκρη πολιτικές και πρόσωπα που γίνανε κατεστημένα και διεκδικούν δυστυχώς την αιωνιότητα στην τοπική κοινωνία. Γνωρίζω πως τα προβλήματα είναι πολλά. Γνωρίζω πως οι ευθύνες που θα αναλάβω από 1η Σεπτέμβρη είναι τεράστιες. Έχω όμως εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα σε εσάς με αυτή τη μεγάλη σας συγκέντρωση. Μπορώ να αισιοδοξώ και να σας κοιτάω στα μάτια, γιατί σε αυτόν τον τόπο σήμερα συνδυάζονται δύο στοιχεία. Μια περιοχή η οποία είναι σπάνια σε ομορφιά και ταυτόχρονα άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι σε φιλότιμο, που είναι έτοιμοι να δώσουν έναν έτοιμο αγώνα για να ξεκινήσει μια νέα περίοδος για το Δήμο μας. Σας ζητώ από τα βάθη της καρδιάς μου να στηρίξετε με όλη σας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια. Να με εμπιστευτείτε όπως κάνατε τόσα χρόνια και να σταθείτε δίπλα μου, συμπορευτές και συνοδοιπόροι. Σας υπόσχομαι να μην διαψεύσω τις προσδοκίες σας. Να είμαι δίπλα σας όπως ήμουνα και με ξέρατε τόσα χρόνια. Αυτός ο αγώνας είμαι σίγουρος ότι θα είναι νικηφόρος. Το χρωστάμε στον τόπο, το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στις γενιές που θα ακολουθήσουν μετά από μας. Η Ανδραβίδα απόψε έδωσε το σύνθημα της νίκης. Όλοι μαζί για ένα Δήμο που θέλουμε και μας αξίζει. Όλοι μαζί για να βάλουμε το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης στη νέα αναπτυξιακή πορεία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την απόψινή σας αυτή συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και για τη συμμετοχή. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα και κάτι ακόμα. Η Ανδραβίδα σήμερα έδειξε με κοφαντικό τρόπο τη νέα δημοτική αρχή. Έδειξε σήμερα ποιος θα είναι ο καινούριος δήμαρχος. Έδειξε...